Κύριε Μορφάκη Σολομονίδης, Γενικός Διευθυντής της ΕΔΕΚ εδώ στο Καλό μεσημέρι σε όλους. Θέλω ένα σχόλιο και από τους τρεις σας αρχικά και για την πορεία που φαίνεται ότι παίρνει, αν όλα πάνε καλά, το Κυπριακό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που μπαίνει μαζί με τα Ευρωτουρκικά κάτω από την ίδια ομπρέλα. Κύριε Σολομονίδη, να ξεκινήσω από εσάς. Όπως έχει αναφέρει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι πολύ σημαντικό η πολύ σημαντική αναφορά στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να εμπλακεί ενεργά σε όλα τα επίπεδα σε σχέση με το κυπριακό πρόβλημα. Ναι. Ήταν μια πρόταση για την οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αναφερθεί αρκετές φορές. Είχε αρκετές συναντήσεις τόσο και σε επίπεδο χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε επίπεδο άλλων κρατών και συναντήσεων που είχε το τελευταίο διάστημα. Φαίνεται ότι έχει πρόσφορο έδαφος αυτή η πρόταση. Το θεωρούμε ως μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Απλά θα περιμένουμε να δούμε σε ποιον ρόλο και σε πόσο ο βάθος θα εμπλακεί και τι ρόλο θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην διαδικασία απεμπλοκής του Κυπριακού και το σπάσιμο του αδιεξόδου, ούτως ώστε να ξεκινήσουν οι συνομιλίες. Και σε μια άλλη έτσι, πιο τυπική διαδικασία, θα πάρουμε και τα σχόλια των υπολείπων. Ο Colin Stewart, μάλλον, θα ενημερώσει, όπως διαβάζουμε, το Συμβούλιο Ασφαλείας 12 Ιουλίου για την εξέλιξη. Να δούμε και αν θα υπάρξει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα. Από ό,τι έχω διαβάσει και εγώ, ναι, θα υπάρξει συνάντηση και με τον Γενικό Γραμματέα, αλλά και με τους εκπροσώπους των μονίμων μελών. Εκείνο που πρέπει να αναμένουμε είναι το συμπέρασμα από αυτές τις συνεντήσεις και ποια θα είναι η εισήγηση του κύριου Στιούαρτ. Οπότε θα αναμένουμε και αυτή την εξέλιξη, να δούμε πώς θα προχωρήσει και ανάλογα θα τοποθετηθούμε. Το ξέφτη και το εμπόριο με τα κατεχόμενα διαβάζουμε 138% πάνω οι αγορές από τα κατεχόμενα, κύριε Σολομονίδη. Και αυτό έρχεται σε συνέχεια και όλης αυτής της ιστορίας με τα καύσιμα που επανέφεραν στο προσκήνιο οι ίδιοι πρατηριούχοι. Όντως, τριψήφια ετήσια αύξηση σε σχέση με πέρσι. Πάνω από τα διπλάσια. Μετά και την αύξηση των περιορισμών για την πανδημία που είχαμε. Σημαντική και η αύξηση στη διέλευση Ελληνοκυπρίων από τα οδοφράγματα, τα οποία φτάνουν σε επίπεδα του 2019 περίπου μέχρι στιγμής γύρω στο 1 εκατομμύριο έχουν επισκεφτεί τα κατεχόμενα. Αλλά και το εμπόριο διαμέσου της πράσινης γραμμής, που είναι και το πιο σημαντικό, το οποίο όπως έχετε αναφέρει είχε αυξηθεί κατά 138%, δηλαδή αν ήρθε σε απόλυτους αριθμούς γύρω στα 14,6 εκατομμύρια σε σχέση με το 2021 που ήταν 6,2. Οπότε αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της αύξησης. Θα επικεντρωθώ και στα πιο εμπορεύσιμα προϊόντα που έρχονται από τις ελεύθερες, από τις κατεχόμενες περιοχές και αφορούν τα οικοδομικά υλικά, επίπλα, πλαστικά, μάρμαρα. Και αυτό έχει σχέση με την αύξηση της οικοδομικής βιομηχανίας που βλέπουμε το τελευταίο διάστημα στις ελεύθερες περιοχές. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι τιμές οι οποίες υπάρχουν σε αυτά τα προϊόντα στις ελεύθερες περιοχές είναι πολύ ψηλότερες από τις τιμές που υπάρχουν τα κατεχόμενα, λόγω του ότι δεν υπάρχουν πιστοποιήσεις ευρωπαϊκών προδιαγραφών, αλλά και μη αναγνωρίσιμη προέλευση και από πού έρχονται. Οπότε δημιουργείται ένας τεράστιος αθέμητος ανταγωνισμός μεταξύ των παραγωγών, αλλά και των εταιριών στις ελεύθερες περιοχές. Και αντιλαμβάνεστε και το μέγεθος του προβλήματος που θα καλεστούμε και το επόμενο διάστημα να διαχειριστούμε. Παράλληλα, με όλα αυτά έρχονται και οι Τουρκοκύπροι οι οποίοι θέλουν και ζητούν διευκολύνσεις για τη διέλευση οχημάτων πέραν των 7,5 τόνων. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι και ήδη αντιλαμβάνονται αυτά τα προϊόντα τη ζήτηση που υπάρχει στις ελεύθερες περιοχές και ζητούν να τους επιτραπεί να χρησιμοποιούν περισσότερα οχήματα βαρετού τύπου για να μπορούν να τα
να τα μεταφέρουν. Μιλούμε για τα προβλήματα της αποθήκευσης, μιλούμε για τα προβλήματα ακόμα και διαφήμισης. Ζητούν να τα διαφημίζουν αυτά τα προϊόντα και το άνοιγμα των λογαριασμών. Μάλιστα. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την αυστηροποίηση που θα πρέπει εμείς ως κυβέρνηση πλέον, ως κράτος, να βρούμε τους τρόπους να ελέγχονται από τα οδοφράγματα. Ευχαριστούμε. Να ρωτήσω κάτι, αν θέλετε απαντάτε. Έχετε ψωνίσει ποτέ από τα κατεχόμενα? Όχι. Ποτέ. 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 Ναι, κύριε Σολομονίδη. Επιγραμματικά να αναφερθώ ότι βεβαίως και επηρεάζει το εθνικό θέμα η στήριξη, η οικονομική στήριξη των κατεχομένων, τα οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, χρήματα χρησιμοποιούνται για τη στήριξη τόσων εξοπλιστικών συστημάτων που έρχονται στα κατεχομένα. Θα αναφερθώ μόνο σε ένα παράδειγμα, ότι για το 2022 έχουν αγοραστεί από Ελληνοκύπριους 200 εκατομμύρια αξίας καύσιμα, τα οποία αν ήταν στις ελεύθερες περιοχές θα είχαμε φορολόγηση από το κράτος γύρω στα 70 εκατομμύρια. Συνεπία ότι αυτών των 70 εκατομμύρων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Καλά, το ένα είναι το οικονομικό και το άλλο είναι το πολιτικό, έτσι. Και, ναι, η ενίσχυση σε οικονομικών επίπεδων των κατεχομένων επηρεάζει και ενισχύονται και πολιτικά. Γιατί κάθε ένα που... που κάθε ένα κομμάτι που αποκτούν, ναι, το θεωρούν ως κεκτημένο και είναι επιχείρημα πλέον και για τους ίδιους. Θα φέρω και ακόμα έναν απλό παράδειγμα. Απλώς να πούμε ότι σε επίπεδο πολιτικής, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν έχω δει καμιά κυβέρνηση να το κοιτάζει και σε επίπεδο κινήτρων, αντικινήτρων. Δηλαδή να βοηθήσω κάπως ώστε να μην φεύγει ο κόσμος να πηγαίνει για οποιονδήποτε λόγο αποφασίσει στα κατεχόμενα να φέρνει πιο φθηνά ψώνια, πιο φθηνό ρεύμα κτλ. Ακριβώς. Είναι και αυτή η διάσταση. Είναι μόνο αυτή η διάσταση. Είναι και αυτή η διάσταση. Γι' αυτό και η κυβέρνηση θα καλεστεί να πάρει μέτρα τα οποία θα είναι προς όφελος των πολιτών. Τι μέτρα, αφού εδώ πέρα οικονομικά μέτρα. Τις φοροελαφρύνσεις, κύριε Σολομονίδη. Τώρα ήταν η ώρα. Αν όχι τώρα, πότε? Αν όχι τώρα, μα συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Και αυτό είναι καθημερινά, το οποίο είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή εδώ, ότι ναι, θα πρέπει να στηριχθούν και θα πρέπει να είναι προτεραιότητα της κυβέρνησης να στηριχθούν οι πολίτες και ιδίως οι ομάδες, οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Ακόμα ένα σημείο πείτε μόνο το στα σύντομα για να αντιληφθείτε. Κεράσια δεν παραγόνται στις κατεχόμενες περιοχές. Άρα πώς έρχονται διαμέσου της πράσινης γραμμής? Μάλιστα. Είναι εμπορεύματα τα οποία έρχονται Τουρκία, προϊόντα ακριβώς από την Τουρκία και διοχετεύονται στις ελεύθερες περιοχές. Είναι ακόμα ένα σημείο για το οποίο θα πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ελέγχοι. Ευχαριστούμε.